Γεια χαρά. Σήμερα θα δούμε μία αναλυτική διαδικασία για το πώς μπορούμε να εγγράψουμε μία καινούρια μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς μπορούμε δηλαδή από την αρχή του να μεταφέρουμε χρήματα στην Olympic Idea, μετά να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να δημιουργήσουμε ένα voucher, το voucher αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για την εγγραφή της μικρομεσαίας επιχείρησης, να συμπληρώσουμε τη φόρμα και μετά να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία φτιάχνοντας το πρώτο μας κατάστημα. Το πρώτο μας, συγγνώμη, την πρώτη μας ιστοσελίδα. Αυτή η διαδικασία θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά θα ήθελα να έχουμε όλα τα βήματα συγκεντρωμένα σε ένα βίντεο για να μπορέσει κάποιος νέος να μπορεί να κάνει τη διαδικασία αυτή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ταμπελάκι μας το οποίο γράφει My Money. Εδώ, πατώντας το My Money, κάποιος μπορεί να πάει εδώ πέρα σε αυτή την επιλογή όπου μπορεί να διαλέξει το Pay Now για να μεταφέρει χρήματα. Πάμε να δούμε λιγάκι όμως τα βηματάκια από την αρχή. Θα πάμε να δούμε πώς μεταφέρουμε χρήματα στην Olympic για να έχουμε κάποια χρήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα credit voucher, ένα κουπόνι εγγραφής μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Θα δούμε πώς κάνουμε εγγραφή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Θα μαζέψουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, κείμενα, φωτογραφίες, και θα πάμε να συμπληρώσουμε μετά τα στοιχεία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ας ξεκινήσουμε όμως λοιπόν με τη διαδικασία του να μπορέσουμε να έχουμε κάποια χρήματα μέσα στην Olympic Idea. Για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια χρήματα, εφόσον δεν έχουμε χρήματα στο Credit Wallet μας, πάμε εδώ που λέει Recharge, επιλέγουμε το ποσό, πόσα χρήματα θέλουμε να μεταφέρουμε από τα πραγματικά μας χρήματα σε χρήματα της Olympic Idea. Πατώντας Pay Now, θα μεταφερθούμε στο PayPal κατευθείαν, ώστε να κάνουμε την εγγραφή, την μεταφορά των 84 δολαρίων. Πατώντας Create εδώ, μπορούμε να πληρώσουμε μέσω πιστωτικής κάρτας, δηλαδή βάζοντας τη στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας. Εδώ θα βάλουμε τον αριθμό, εδώ θα βάλουμε την ημερομηνία λήξης κάρτας, τι μήνας είναι, εδώ τι έτος είναι και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι ο κωδικός που βρίσκεται πίσω από την καρτούλα, το πρώτο μας, το όνομά μας, Μιχάλης ας πούμε, τη διεύθυνσή μας, για παράδειγμα, κτλ. Κτλ. Πάτοντας λοιπόν Continue, θα χρεωθεί η κάρτα μας και θα μεταφερθούμε στο γραφείο μας, όπου θα έχουν μεταφερθεί τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε και την Olympic Idea. Δηλαδή ουσιαστικά η χρέωση γίνεται αυτόματα μέσω του PayPal στην πιστωτική μας κάρτα και μεταφέρονται τα χρήματα στην Olympic Idea. Ας πάμε λοιπόν τώρα μέσα στο γραφείο μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα credit voucher, όπως λέμε, ένα κουπονάκι για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Εδώ λοιπόν θα πατήσω το Create Voucher. Έχω διάφορα vouchers να επιλέξω. Εγώ, επειδή είμαι ετήσιος, μπορώ με 30 δολάρια να εγγράψω μια μικρομεσαία επιχείρηση, που σημαίνει τα υπόλοιπα 130 δολάρια είναι το κέρδος μου σαν αντιπρόσωπος Olympic Idea. Πάτοντας το Create Voucher εδώ, έχουν αφαιρεθεί τα χρήματα και μου δημιουργείται ένας κωδικός. Αυτόν τον κωδικό εγώ θα τον κρατήσω εδώ. Είναι ο κωδικός με τον οποίο θα γράψουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πάμε λοιπόν, δημιουργήσαμε αυτό το voucher εδώ και πάμε να κάνουμε την εγγραφή της μικρομεσαίας. Για να κάνουμε την εγγραφή της μικρομεσαίας, εγώ θα πάω στο My Website Addresses, θα πάω στο Capture Pages for SMEs. Εδώ είναι οι ιστοσελίδες οι διαθέσιμες που έχουμε για την μικρομεσαία επιχείρηση. Πάμε λοιπόν εδώ στο Greek και μπορώ να ξεκινήσω την εγγραφή. Ξεκινάμε λοιπόν την εγγραφή της μικρομεσαίας. Πατάμε Join Now. Εδώ λοιπόν στα στοιχεία της μικρομεσαίας επιχείρησης, εδώ θα βάλω το GeoNostalgia, εδώ μπορώ να βάλω το όνομα. Το email είναι σωστό, πρέπει να ξαναγράψω το email από κάτω για να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστό. 72, παπάκι. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε ένα username, GeoNostalgia. Και password, ας βάλουμε ένα password, το οποίο θα το θυμόμαστε. Εδώ λοιπόν εγώ θα χρησιμοποιήσω, αν θέλω να χρησιμοποιήσω, αν ο επιχειρηματής έχει PayPal ή θέλει να πληρώσει κατευθείαν με την πιστωτική του κάρτα, μπορώ να επιλέξω το PayPal. Εγώ όμως τώρα, επειδή έχω δημιουργήσει ένα voucher, ένα κουπονάκι μέσα από την Olympic Idea, πάμε να πάρουμε το voucheράκι που δημιουργήσαμε πριν. Είναι αυτό εδώ. Κάνω κλικ σε αυτά τα δύο και πατάω continue. Και είμαστε ήδη μέσα στο γραφείο της μικρομεσαίας επιχείρησης. Όπως θα δείτε, είμαστε στο olympicbiz.com, κάθετος company details php. Εδώ θα γράψω πάλι τα στοιχεία. Άλλη μια φορά.
Αυτά είναι τα στοιχεία ουσιαστικά που θα εμφανίζονται σε κάποια σημεία του site. Εδώ τώρα διεύθυνση. Άντρας Καριστός. Και εδώ Καριστός. Ας διορθώσω λιγάκι τη διεύθυνση που θα εμφανίζεται. Και το Καριστός θέλουμε να φαίνεται εδώ. Εδώ πάμε να διαλέξουμε Country Greece. Εδώ θα διαλέξουμε τα στοιχεία αυτά. Εδώ τώρα, επειδή η μικρομεσαία έχει ούτως ή άλλως και Facebook, θα πάω εδώ στο Facebook. Πάμε λοιπόν εδώ. Βάζω το Facebook. My business is a local store. Πάντα διαλέγω αυτό. Εδώ θέλουμε ευρώ. Είναι ελληνικό. Και τώρα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε εδώ. Να βάλουμε διάφορα πράγματα τώρα. Αυτά μπορεί και ο επιχειρηματίας ο ίδιος με μια συζήτηση να τα συμπληρώσει. Εδώ είναι τα keywords που θα χρησιμοποιήσουμε. Μαρμελάδα, αν κάποιος αναζητάει κάτι τέτοιο. Λικέρ. Care. Όπως θα δείτε, τα βάζω και με τόνο και χωρίς τόνο, μερικές φορές παίζει ρόλο. Γλυκό κουταλιού. Γλυκά κουταλιού. Νομίζω καλά είναι. Πατάμε update. Έχουμε λοιπόν συμπληρώσει την σελίδα Company Details, που είναι πολύ σημαντική σελίδα. Χωρίς αυτήν, αν δεν συμπληρωθεί, δηλαδή αυτή η σελίδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Πάμε να δούμε τη λίστα μας, τι άλλο έχω να κάνω. Έχω να δημιουργήσω το Create Slide, το Create Deal και προφανώς μετά θα φτιάξουμε και το Create Site. Company Details, Create Slide και εδώ θα πούμε καλύτερα το 7, είναι Create Site και Create Deal. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Create Slide. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε το όνομα της Georgia's Spoon Sweets. Επειδή θα απευθυνόμαστε σε ελληνικό κοινό κουταλιού της Γεωργίας. Εδώ θα βάλουμε την περιγραφή. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια έτοιμη περιγραφή εδώ. Δεν έχουμε, οπότε θα πρέπει να τα περιγράψουμε. Γλυκά κουταλιού. Σπιτικά λικέρ. Σπιτικά λικέρ. Και άλλες συνταγές. Συνταγές. Αυτά φυσικά μπορεί να τα αλλάξει ο επιχειρηματίας μετά. Εδώ πρέπει να πατήσουμε το Upload and Crop Your Image. Πρώτα πρέπει να πατήσουμε, συγγνώμη, το Click Here to Upload Image. Εδώ έχω ήδη ένα φάκελο βάλει που λέγεται Geo Nostalgia, οπότε μπορώ να πάρω τη φωτογραφία που θέλω εδώ. Όπως θα δείτε, μπορούμε με το κουμπάκι αυτό εδώ να μεγαλώσουμε και να μικρύνουμε την εικόνα. Και με το πάνω κάτω να μετακινήσουμε την εικόνα ούτως ώστε να είναι ακριβώς όπως τη θέλουμε. Εγώ θα την αφήσω κάπως έτσι. Πατάω το crop. Περιμένω λιγάκι να ανταποκριθεί. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε ότι την έχει κόψει την εικόνα, βλέπετε εδώ δεν μπορώ να μετακινήσω άλλο, τώρα που την έχει κόψει την εικόνα είμαστε έτοιμοι. Πατάμε το preview αυτό εδώ για να δούμε πώς θα εμφανίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση και πατάω το submit.
Εδώ λοιπόν μας βγάζει ότι μικρομεσαία έχει μπει σε μια διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή και μπορεί να πάρει μέχρι και 2 μέρες να την εγκρίνει ο διαχειριστής. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν και με το Create Slide. Αυτό που μας μένει τώρα είναι να κάνουμε το website και οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε ένα από τα 3 πράγματα. Δηλαδή είτε να κάνουμε add, είτε να κάνουμε ένα deal, είτε ένα free service. Ας πάμε λιγάκι να κάνουμε ένα add για να δούμε ότι η μικρομεσαία μας θα είναι σίγουρα, θα πληρεί τα κριτήρια για να περάσει. Μάλιστα για να ξέρετε αν πληρεί όλα τα κριτήρια, αυτό που μπορείτε να πάτε είναι στο Help Guide εδώ, όπου θα δείτε ένα Fill in Company Details, το έχουμε κάνει ήδη. Δύο, Create your slide, your company slide, το έχουμε κάνει ήδη, το οποίο έχει σταλεί για έγκριση. Τρία, Create your discount, add or deal. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ένα από τα 3 πράγματα αυτά. Θα πρέπει να δώσουμε μια έκπτωση. Εδώ λοιπόν θα περάσω εγώ μια γενική έκπτωση εδώ που έχουμε έγκριση από τον επιχειρηματία. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε γλυκά κουταλιού της Γεωργίας. Έκπτωση σε όλα τα είδη μας. Γλυκά κουταλιού, σπιτικά λικέρ και σπιτικά γλυκά. Και εδώ θα βάλω ένα 15% για τα μέλη της Olympic. Εδώ πάλι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το click here to upload image. Μην το ξεχνάμε αυτό το πραγματάκι. Θα πάμε να διαλέξουμε πάλι μια φωτογραφία από εδώ. Εδώ όπως είπαμε μπορώ να τη μεγαλώσω, να τη μικρύνω, να την κάνω όπως θέλω. Εγώ μια χαρά την βλέπω την εικόνα εδώ, οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε καλά. Πατήσω crop. Μην ξεχνάτε πρέπει να περιμένετε λιγάκι στο crop με το που το πατήσετε, ούτως ώστε να ανταποκριθεί και να κόψει την εικόνα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα κάτω δεν είναι κομμένη ακόμα η εικόνα. Αυτό εξαρτάται από τη σύνδεσή σας πάρα πολύ. Τώρα είναι έτοιμη η εικόνα, όπως θα δείτε έχει κοπεί το από κάτω μέρος και πατάμε preview για να τη δούμε. Είναι έτοιμη. Και μπορούμε τώρα να πατήσουμε submit. Όπως θα δείτε και εδώ και το add μας μπαίνει σε μια διαδικασία έγκρισης. Περιμένουμε δηλαδή λιγάκι μέχρι 2 μέρες για να εγκριθεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε τελειώσει τα 3 απαραίτητα βήματα. Αν εγώ θέλω μπορώ να δημιουργήσω και ένα deal εδώ. Ας δημιουργήσω και ένα deal να το δούμε. Έχουμε μια προσφορά από τον επιχειρηματία. Λοιπόν, στα 3 βάζα του κιλού που αγοράζει ο καθένας δώρο μισό κιλό μαρμελάδα. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε πώς θα το περάσουμε αυτό τώρα βέβαια. Πάμε λίγο να ξαναδούμε την περιγραφή. Λοιπόν, στα 12 ευρώ του βάζου του κιλού θα παίρνουν 10 ευρώ. Ωραία, αυτό είπαμε το φτιάξαμε. Τώρα είναι για τον deal αυτό. Στα 3 βάζα του κιλού που αγοράζει ο καθένας, δώρο μισό κιλό μαρμελάδα γλυκό κουταλιού. Α, εγώ θα το βάλω ουσιαστικά στα 3 βάζα του κιλού, μισό κιλό δώρο. Άρα τα 3,5 κιλά περίπου. Πάμε λίγο να το δούμε πώς θα το γράψουμε. 3,5 κιλά. 3 βάζα, 3,5. Η κανονική λοιπόν τιμή θα ήταν 35 ευρώ. Το deal είναι στα 30 ευρώ. Και ουσιαστικά αυτό που γράφουμε εδώ είναι στα 3 βάζα, εδώ, στα 3 βάζα του κιλού που αγοράζει ο καθένας δώρο, ο καθένας που είναι
μέλος της Olympic Idea. Δώρο μισό κιλό μαρμελάδα γλυκό του κουταλιού. Αυτό, ωραία. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό εδώ. Αυτό που μας μένει τώρα είναι να κάνουμε μια, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία. Μπορούμε να ανεβάσουμε αυτά εδώ. Και πάλι θα πατήσω το crop. Είναι έτοιμη λοιπόν κομμένη. Πατάμε το preview για να το δούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Η τιμή κανονική ήταν 35 ευρώ και εμείς θα παίρνουμε 30. Πατάμε update. Α, πρέπει να διαλέξουμε μια κατηγορία εδώ. Ας πούμε ότι είναι εδώ, σε αυτή την κατηγορία. Αυτές οι κατηγορίες προκύπτουν από τις κατηγορίες που επιλέξαμε πριν. Έτσι, γι' αυτό έχουμε τον περιορισμό αυτών. Πατάμε update. Και μας λέει ότι θα είναι σε μέχρι 2 μέρες εγκεκριμένο και έτοιμο. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε το website. Θα επιλέξω ένα από τα τρία, μια από τις τρεις εμφανίσεις αν θέλετε της μικρομεσαίας επιχείρησης. Εγώ επιλέγω αυτό εδώ το τρίτο. Μου αρέσει περισσότερο. Τώρα το δύσκολο κομμάτι εδώ είναι κυρίως να συνεννοηθείτε με τον επιχειρηματία. Το τι ακριβώς θέλει να αναδείξετε. Εδώ θα πρέπει να διαλέξουμε ένα banner όπως λέμε. Το μπανεράκι είναι αυτό το πάνω κομμάτι το οποίο θα έχουμε. Θα πάω εγώ, θα κάνω μια δοκιμή έτσι για να φτιάξουμε και να βγάλουμε το site στον αέρα. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ. Σαν περιγραφή όπως θα δείτε την έχω πάντα έτοιμη. Προσπαθώ να είμαι πάντα έτοιμος πριν ξεκινήσω να φτιάχνω. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε με Ctrl και V θα βάλω το κείμενο. Όλα αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε και αργότερα. Λοιπόν, εδώ στη διεύθυνση Κάριστος. Το τηλέφωνο είναι αυτό εδώ. Fax δεν υπάρχει. Εδώ στο Choose File θα πάμε και θα διαλέξουμε τυχαία κάποιες από τις φωτογραφίες που μας έχει δώσει ο επιχειρηματίας. Εγώ τις έχω σε ένα φάκελο κοινό, ούτως ώστε να με διευκολύνει. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε το χρώμα του background. Πάμε λίγο να βάλουμε κάτι απαλό. Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε χρώμα. Αν δεν θέλουμε, πολύ απλά μπορούμε να αφήσουμε το χρώμα που υπάρχει. Το καλύτερο είναι να βρείτε μια φωτογραφία και μετά να επιλέξετε μία από τις φωτογραφίες, τέλος πάντων, το φόντο μιας φωτογραφίας. Τόσο απλά πατάμε το save εδώ και έχουμε φτιάξει το website της εταιρείας. Θα ανέβουν οι φωτογραφίες που πρέπει να ανέβουν. Πολύ ωραία. Έχει κάνει ένα νέο σελίδα, οπότε είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε τι φτιάξαμε και προφανώς αυτό που φτιάξαμε μπορεί να γίνει και καλύτερο, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που δημιουργήσαμε, το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει εδώ σε αυτή τη διεύθυνση. Να το ανοίξω σε μια καινούργια σελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα λοιπόν είναι προσβάσιμη από όλους, όχι μόνο από τα μέλη, έτσι. Είναι μια πολύ απλή και γρήγορη σελίδα, έτσι. Επίσης μπορείτε να βάλετε να συμπληρώσετε εδώ το email αν θέλει ο επιχειρηματίας ή να βάλετε κάποια άλλα στοιχεία εδώ στο Κάριστος. Εδώ έχει μπει το link στο Facebook, στο group του επιχειρηματία. Και φυσικά όλα αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα αλλάξετε ανά πάσα στιγμή μπαίνοντας στο γραφείο του επιχειρηματία και να αλλάξετε ουσιαστικά αυτή τη φόρμα εδώ.
Θα ήθελα να δούμε λιγάκι και τη δημιουργία του e-shop, πόσο γρήγορα και εύκολα μπορώ να προσθέσω ένα προϊόν, ούτως ώστε να δείξουμε την ευκολία όλου αυτού του εγχειρήματος. Ας πάμε λιγάκι να βάλουμε περίπου τα ίδια χρώματα με το άλλο. Εδώ λοιπόν θα πάω στο Product Categories εδώ και θα βάλω γλυκά κουταλιού. Πολύ ωραία. Θέλω να προσθέσω άλλη μια κατηγορία. Νομίζω ο συγκεκριμένος είχε και λικέρ. Έχουμε και βυσσινάδα, τα οποία μπορώ να βάλω αυτές τις δύο κατηγορίες. Εδώ θέλω να προσθέσω προϊόντα, οπότε πάω λοιπόν στην κατηγορία γλυκά κουταλιού. Από τη σελίδα του κιόλας του επιχειρηματία στο Facebook τα βλέπω και τα βάζω. Εδώ έχουμε το γλυκό βύσσινο. Το βάζω έτσι όπως είναι. Μάλλον δεν είναι, είναι βυσσινάδα, συγγνώμη, αυτό εδώ. Γνήσια παραδοσιακή βυσσινάδα. Έχει σημασία το πώς το γράφει ο επιχειρηματίας. Πάμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο. Γνήσια παραδοσιακή βυσσινάδα. Βάζω λοιπόν την περιγραφή. Και εδώ θα χρειάζεται να βάλουμε φωτογραφίες. Αν θα έχουμε μόνο μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία. Να δούμε λιγάκι. Αυτή η φωτογραφία νομίζω μας κάνει καλύτερα. Ή μπορούμε πολύ απλά να ψάξουμε στο Facebook, στο Google κάτι σχετικό. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε κάτι τέτοιο. Ή κάτι τέτοιο. Μια φωτογραφία που, εν πάση περιπτώσει, μας εμπνέει. Ας πούμε αυτή εδώ. Μπορώ να την αποθηκεύσω, βυσσινάδα. Να πάω λοιπόν στην ιστοσελίδα που φτιάχνω εδώ και να βάλω τη βυσσινάδα που διάλεξα. Είναι αυτή εδώ. Έτσι λοιπόν, έχω ήδη, όπως είδατε, έχω πρόσθεσα δύο κατηγορίες. Προσθέτω ένα προϊόν τώρα, πρέπει να βάλω και μια τιμή οπωσδήποτε. Τιμή είναι 3 ευρώ. Και εδώ πρέπει να πούμε σε τι 250 ml. Έτσι να ξέρει και τι αγοράζει ο άλλος. Ουσιαστικά τα email των παραγγελιών θα πρέπει να πηγαίνουν για το e-shop μας στο email που έχει δηλώσει ο επιχειρηματίας. Και πατάμε save. Εδώ πέρα ξέχασα να σας πω ότι ουσιαστικά πρέπει να πατήσουμε πριν πατήσουμε save εδώ, πρέπει να πατήσουμε το add, ούτως ώστε να προσθεθεί το προϊόν στην συλλογή μας, γιατί δεν είχε προσθεθεί πριν. Να το δούμε λιγάκι. Ορίστε, εδώ πέρα στην κατηγορία products υπάρχει πλέον το product. Αν πατήσουμε view θα το δούμε. Ότι είναι έτοιμο. Μπορούμε να βάλουμε και ένα δεύτερο προϊόν. Να βάλουμε και το κεφαλοτήρι, παραδοσιακό κεφαλοτήρι. Να δούμε λιγάκι κάτι το οποίο να έχει τιμή. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τιμή... Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε το επόμενο προϊόν. Πατάω το συν εδώ. Εφόσον τελειώσουμε την καταχώρηση πατάμε το save. Πολύ ωραία. Το συν για να προσθέσουμε καινούριο προϊόν. Εδώ θα χρειαστώ μια καινούρια κατηγορία η οποία θα λέει
Τυριά. Ωραία. Θα διαλέξουμε λοιπόν τώρα να προσθέσουμε ένα νέο προϊόν εδώ στην κατηγορία τυριά. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφορίες. Πάμε να ανεβάσουμε την πρώτη εικόνα. Δεν θα χρειαστεί να έχουμε και μια δεύτερη εικόνα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι εδώ μπορούμε να δώσουμε το κιλό σαν μονάδα μέτρησης. Θα βάλουμε 5 ευρώ το κιλό. Δεν μας έχει δώσει ο επιχειρηματίας τιμή για το συγκεκριμένο, οπότε παίρνω πρωτοβουλία τώρα εδώ. Έχουμε βάλει το παραδοσιακό κεφαλοτήρι. Πατάμε save πάλι. Μόλις τελειώσουμε την καταχώρηση κάθε προϊόντος, καλό είναι να πατάμε το save ούτως ώστε να καταχωρείτε. Και όπως βλέπετε, ήδη έχω προσθέσει δύο προϊόντα. Ας πάμε και σε ένα τρίτο. Βλέπω εδώ από τη σελίδα στο Facebook. Ζελεδάκια φρουτών. Πάμε να τα γράψουμε. Θα τα βάλω στην κατηγορία αγγλικά του κουταλιού και από εκεί πέρα ο επιχειρηματίας αν θέλει τα φτιάχνει καλύτερα. Ζελεδάκια φρούτων και τα λοιπά. Παίρνω την περιγραφή έτσι όπως είναι από τον επιχειρηματία. Πάλι θα τα βάλω με το κιλό γιατί φαντάζομαι ότι με το κιλό κουλούνται. Και θα βάλω μια υποτυπώδη τιμή, 7 ευρώ πάλι και εδώ σε αυτά. Θα πατήσω Add και Save. Ήδη δηλαδή έχω προσθέσει 3 προϊόντα. Αν πατήσω στο My eShop τώρα, δεν μας εμφανίζει κάτι, πατάμε το Save πάλι. Ωραία. Πάμε λιγάκι να επισκεφτούμε το site του επιχειρηματία, το οποίο ήταν geonostalgiaolympicbiz.com. Ωραία. Πάμε λιγάκι στο website ξανά. Το οποίο ήταν αυτό εδώ. Πάμε continue. Και εδώ αυτό πρέπει να ενεργοποιήσουμε για να φανεί το κουμπάκι από το eShop είναι το status eShop button. Ξαναθυμίζω, πάμε στο created website, μπαίνουμε κάτω κάτω και ενεργοποιούμε ουσιαστικά το eShop. Και πατάμε save. Πάμε να δούμε πάλι το GeoNostalgia. Εδώ πλέον έχει και κουμπάκι enter eShop. Όπου βλέπουμε και τα προϊόντα που μόλις έχουμε τοποθετήσει. Τόσο απλά και γρήγορα μπορεί κάποιος χωρίς γνώσεις ιστοσελίδων, απλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να τη μάθει, να φτιάξει website ή shop, ούτως ώστε να έχει ιδιαίτερα ικανοποιητικό όφελος.